Όσον αφορά την πρόνοια της πρότασης νόμου, ήταν κάτι το οποίο υπήρχε στο σχέδιο νηστεία και είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Δηλαδή, δεν γίνεται κάποιος να κάνει μια αίτηση να ενταχθεί στο σχέδιο και μεσούσης της εξέτασης της αίτησης και αφού πληρεί τα κριτήρια και εξεταστεί αυτόν, να γίνει η εκποίηση της περιουσίας του. Όσον αφορά την τροπολογία, δύο πάρα πολύ απλά σημεία. Το πρώτο, η ένσταση υποτίθεται βάσει της δικαιολογίας η οποία μας δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και τους παρόντες, καλύπτεται. Αλλά με την ίδια λογική καλυπτόταν και στο εστία. Είδαμε όμως πάμπολες περιπτώσεις καταπάτησης αυτού του δικαιώματος, με αποτέλεσμα να φτάνουμε στο σημείο εν μέσω της ένστασης να γίνονται εκποιήσεις. Και το δεύτερο, επειδή ακούστηκε, δεν υπάρχει ζήτημα κατάχρησης. Τα χρονικά περιθώρια είναι πάρα πολύ σύντομα. Θα εξετάζονται σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό έχουμε αντιληφθεί από όσα έχουν ακουστεί στην Επιτροπή. Γι' αυτό δεν θεωρούμε ότι θα προκαλέσει επιπρόσθετα προβλήματα ή επιπλοκές. Και κλείνοντας, εκφράζουμε για μία ακόμη φορά την ανησυχία μας για τα περιορισμένα κριτήρια ένταξης στο σχέδιο νηστεία. Υπάρχουν και άλλοι πολίτες και άλλοι δανειολήπτες, οι οποίοι θα ήθελαν και είναι πρόθυμοι να ενταχθούν, αλλά ξεπερνούν για πάρα πολύ λίγο τα μικρά όρια τα οποία έχουν τεθεί. Ευχαριστώ.